Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι σήμερα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε τη δική σας κεραλυφή, σπιτική και θεραπευτική ταυτόχρονα και μία μικρή πατέντα. Θα σας δείξω μία μικρή πατέντα πώς να πετύχετε τη συνταγή σας και να καταφέρετε την υφή όπως ακριβώς την θέλετε. Εγώ προσωπικά για την κεραλυφή μου χρησιμοποιώ τρία υλικά. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχω βιολογικό που το έχει στείλει η μητέρα μου από το Αγρίνιο. Έχω κερί αγνό από απολεπίσματα, εδώ βλέπουμε πλάκα κεριού που έχω κόψει σε κομματάκια. Αυτό το κερί παιδιά είναι το μυστικό στην κεραλυφή μας, δηλαδή πρέπει να βρούμε αγνό πεντακάθαρο κερί για να φτιάξουμε την κεραλυφή. Για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω, αυτό το κερί που βλέπουμε εδώ πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κρύβει από πίσω του, εφόσον όταν τριγούσα τα μέλια επί μέρες επάνω στο βουνό, όλα αυτά τα απολεπίσματα, δηλαδή η επικάλυψη επάνω στην κυρίθρα με τα μέλια, όλα αυτά τα μάζεψα, τα καθάρισα από το μέλι και αυτό το κερί που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα από αυτόν τον τρίγο. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το κερί έχει παραχθεί σε 2000 μέτρα υψόμετρο σχεδόν, βασικά ίσως το λέω και λίγο παραπάνω, 1000 περίπου είναι, σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο τέλος πάντων, μέσα στο δάσος, μέσα στα έλατα, και οι μέλισσες που κατανάλωσαν αυτό το πεντανόστιμο ελατήσιο μέλι παρήγαγαν αυτό το πεντακάθαρο κερί, το οποίο είναι κατακίτρινο και πάρα πολύ αρωματικό. Το επόμενο υλικό που θα χρειαστούμε μετά το κερί και το ελαιόλαδο είναι η πρόπολη παιδιά. Εγώ ρίχνω περίπου 20 σταγόνες πρόπολη σε 400 γραμμάρια κεραλυφής. Η πρόπολη, να ξέρετε, δίνει τις περισσότερες ευεργετικές θεραπευτικές ιδιότητες στην κεραλυφή μας. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει μέσα στην κεραλυφή, από θέρια έλαια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, σπαθόλαδο, οτιδήποτε έχει θεραπευτικό μπορεί να το προσθέσει μέσα στην κεραλυφή και να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να σας πω και να καταλάβετε πάρα πολύ καλά είναι ότι η κεραλυφή αποτελεί ένα προϊόν που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έχετε να ρωτηθεί τι είναι αυτό που κάνει την κεραλυφή ένα τόσο θεραπευτικό προϊόν, εφόσον όπως βλέπουμε θα χρησιμοποιήσουμε λάδι που έχουμε όλοι στο σπίτι μας, κερί και πρόπολη. Τι είναι αυτό που κάνει αυτόν τον συνδυασμό τόσο μα τόσο θεραπευτικό? Διαβάζοντας διάφορες έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι, ο συνδυασμός του φυσικού κεριού με το λάδι σε συνδυασμό με διάφορα βότανα, τι γίνεται τώρα? Το λάδι έχει την ιδιότητα να ανοίγει τους πόρους του δέρματος, γι' αυτό εξάλλου πολλά μασάζ γίνονται με λάδια, αν το έχετε παρατηρήσει, ανοίγουν οι πόροι και ουσιαστικά το δέρμα αναπνέει πάρα πολύ πιο έντονα. Το κερί ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, σε συνδυασμό με το λάδι, εφόσον είναι ένα φυσικό προϊόν που αναπνέει. Και τι συμβαίνει τώρα? Αυτά τα δύο προϊόντα καταφέρνουν τη μέγιστη δυνατή αναπνοή του δέρματος, δηλαδή ανοίγουν όλοι οι πόροι. Και τώρα τι συμβαίνει παιδιά? Το θεραπευτικό, η θεραπευτική ουσία ή βότανο ή ρετσίνη ή οτιδήποτε βάλουμε μέσα στην κεραλυφή μας, ανοίγοντας οι πόροι με το λάδι και το κερί, αυτές οι θεραπευτικές δράσεις από τα βότανα που θα βάλουμε μέσα διαπερνούν το δέρμα και καταφέρνουν αναπλαστικές ιδιότητες και θεραπευτικές ιδιότητες και αντιγύρανση και ενυδάτωση και όλες αυτές τις δράσεις που θέλουμε για το δέρμα μας. Εγώ προσωπικά την κεραλυφή τη χρησιμοποιώ κυρίως για εγκάβματα, πληγές, κοψίματα και τέτοια πράγματα λοιπόν. Αλλά από τις γυναίκες του σπιτιού τέλος πάντων που φτιάχνω την κεραλυφή, από την μητέρα μου, τέλος πάντων και φίλες μου που έχω δώσει, τη χρησιμοποιούν και για ενυδάτωση στο δέρμα. Εγώ προσωπικά μόνο αν χυθεί αίμα θα χρησιμοποιήσω την κεραλυφή, αλλά πιστέψτε με, όποτε την έχω χρησιμοποιήσει έχω δει απίστευτα αποτελέσματα και γι' αυτό δεν λείπει ποτέ από το ντουλάπι μου πλέον. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε αυτή την κεραλυφή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για την κεραλυφή μας. Το βασικό μας συστατικό είναι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε περίπου 350 ml, δηλαδή από τα 2 τρίτα περίπου. Και μετά το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι περίπου
100 γραμμάρια, περίπου 50 γραμμάρια κερί. Εγώ βασικά θα βάλω αυτή τη μικρή πλάκα κεριού, η οποία δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο ζυγίζει, αλλά θα σας δείξω μια μικρή πατέντα στο τέλος για να καταφέρουμε η κεραλιφή μας να έχει την ιδανική υφή που εμείς θέλουμε. Λοιπόν, το πρώτο μας βήμα είναι να βάλουμε το κερί μέσα σε ένα σκεύος και να το ζεστάνουμε. Το ζεσταίνουμε, να ξέρετε, σε πολύ χαμηλή φωτιά, δηλαδή θέλουμε ουσιαστικά, ο σκοπός μας είναι να λιώσουμε το κερί, και αφού λιώσει αυτή η πλάκα κεριού και γίνει υγροποιημένη, μετά θα ρίξουμε το λάδι μας μέσα και θα περιμένουμε να ζεσταθεί και αυτό. Να ξέρετε ότι το ιδανικό για να μην ταλαιπωρηθούμε είναι να ζεστάνουμε σε ξεχωριστό σκεύος και το λάδι και να το ρίξουμε ζεστό το λάδι, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, μετά από 5 λεπτά περίπου, αφού ζεστάναμε το κερί μας, έχει ήδη λιώσει. Αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε τώρα, προσθέσουμε σιγά σιγά το λάδι. Αυτή τη στιγμή άμα το βάζουμε το λάδι, να ξέρετε, θα πίζει πάλι το κερί γιατί είναι ζεστό. Γι' αυτό και εγώ το κάνω σιγά σιγά αυτό. Η θερμοκρασία που έχει τώρα αρχίζει να κατέβεται ουσιαστικά, δηλαδή βάζουμε το λαδάκι μας και ανακατεύουμε. Αυτά τα μικροστίγματα που δημιουργούνται τώρα είναι επειδή το λάδι μας είναι κρύο και ουσιαστικά ομογενοποιείται με το κερί. Όπως είδατε, ήδη ζεστάθηκε. Δεν ήθελε πολύ. Θα ρίξουμε περίπου τα 2 τρίτα από ένα μπουκαλάκι 500 ml. Εμάς ο σκοπός μας, παιδιά, ανακατεύοντας αυτή τη στιγμή, είναι να μην αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία για να κρατηθούν οι ευεργετικές ιδιότητες του κεριού και του λαδιού. Αυτή τη στιγμή δηλαδή φτιάχνουμε την κεραλιφή μας, στείνουμε δηλαδή την υφή της, δηλαδή το κερί που είναι παχύ, ένα πολύ παχύ λάδι το οποίο παγώνει με το λάδι το οποίο είναι σε ρευστή μορφή, θα πετύχουμε μία υφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα μα πάρα πολλούς σκοπούς. Όπως βλέπουμε, έχει ήδη ανακατευτεί. Προσθέτουμε και άλλο λαδάκι στην συνταγή μας. Όπως σας είπα, θα ρίξουμε περίπου τα 2 τρίτα. Έχω φτάσει στο μπουκαλάκι μέχρι τα 2 τρίτα σχεδόν. Συμπληρώνω άλλο λίγο. Και είμαστε εντάξει μέχρι εδώ. Δεν θα ρίξω άλλο αυτή τη στιγμή. Έχω συμπληρώσει λοιπόν μέσα στην κεραλιφή μου όλο το λάδι, περίπου 350 ml, και ανακατεύω. Όπως βλέπουμε, ήδη έχει ήδη ομογενοποιηθεί. Σβήνουμε το μάτι μας, αφού έχει λιώσει, δεν θέλουμε να ζεσταθεί άλλο. Αυτή τη στιγμή τώρα, πριν σας δείξω το τελευταίο μυστικό, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακολουθήσει την συνταγή όπως πρέπει. Πώς μπορούμε να τσεκάρουμε αν όντως η κεραλιφή μας έχει την υφή που θέλουμε? Πώς μπορούμε να το τσεκάρουμε αυτό αυτή τη στιγμή? Αυτή ήταν η πατέντα που σας είπα από την αρχή του βίντεο. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε μία μικρή ποσότητα από αυτήν την κεραλιφή σε ένα αλουμινόχαρτο π.χ. κάποιες σταγόνες. Θα το βάλουμε στην κατάψυξη για να κρυώσει μέσα σε 2 λεπτά και από αυτή τη μικρή ποσότητα που βάλαμε μέσα στο ψυγείο θα τσεκάρουμε να δούμε την υφή πώς είναι. Αν η υφή είναι όπως τη θέλουμε, τότε βάζουμε την κεραλιφή αυτή στα βαζάκια τα οποία θα σας δείξω στη συνέχεια. Για να ξέρετε ότι το τελευταίο μυστικό σε αυτή την κεραλιφή που φτιάχνουμε είναι να βάλουμε τα βότανά μας, δηλαδή μπορούσαμε να βάλουμε λάδι φτιαγμένο από ρίγανη, λάδι φτιαγμένο από χαμομήλι, από διάφορα βότανα. Εγώ προσωπικά θα προσθέσω πρόπολη που έχω σε μπουκαλάκι, βάζω περίπου 20 σταγόνες μέσα στην κεραλιφή μου, αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο μας κόλπο, δηλαδή τι θα κάνουμε για να δούμε αν η υφή της κεραλιφής μας είναι εντάξει. Πάμε να το κάνουμε.
Αφού λοιπόν έχουμε έτοιμο το μείγμα μας με το λάδι και το κερί, τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό κολπάκι για να τσεκάρουμε αν η υφή της κεραλιφής μας είναι εντάξει. Εγώ τι κόλπο θα κάνω? Θα φτιάξω ένα μικρό πιατάκι από αλουμινόχαρτο. Πάμε να το κάνω. Αφού λοιπόν έφτιαξα ένα μικρό πιατάκι από αλουμινόχαρτο, αυτό να ξέρετε το αλουμινόχαρτο έχουμε σκοπό να το βάλουμε στην κατάψυξη. Επιλέξαμε να είναι αλουμινόχαρτο, δηλαδή λεπτό υλικό και καλό στην απορρόφηση της ψήξης του ψυγείου, ούτως ώστε να τσεκάρουμε γρήγορα αν η κεραλιφή μας είναι έτοιμη. Παίρνουμε μία κουταλιά της σούπας και τη ρίχνουμε μέσα στο μικρό αυτό ταψάκι. Αυτό, τίποτα άλλο. Το παίρνουμε αυτό το μικρό κομματάκι τώρα και το βάζουμε στην κατάψυξη να κρυώσει για να δούμε αν η κεραλιφή μας έχει την υφή που χρειαζόμαστε. Μετά από περίπου 3 λεπτά έχω βγάλει αυτό το μικρό ταψάκι από την κατάψυξη και βλέπω ότι η υφή της κεραλιφής είναι μαλακιά, βλέπετε. Κοιτάξτε. Βλέπετε πως είναι μαλακιά. Είναι δηλαδή η υφή που θέλουμε στην κεραλιφή μας. Δεν θέλουμε να είναι σκληρή. Εφόσον λοιπόν βάζοντας 50 γραμμάρια κερί και 350 ml λάδι πετύχαμε αυτήν την υφή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή να βάλουμε περισσότερο λάδι. Αλλά ξέρετε ότι αν αυτή η υφή ήταν σκληρή, δηλαδή πατάγαμε και δεν είχε αυτή την ιδιότητα, δηλαδή αυτή την πλαστιμότητα τέλος πάντων να κολλάει στο χέρι, αν δεν είχε αυτή την υφή θα έπρεπε να προσθέσουμε λίγο λάδι. Και βάζουμε καινούριο ταψάκι μετά στο ψυγείο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε και πάλι αν η κεραλιφή μας είναι εντάξει. Αυτή τη στιγμή η κεραλιφή μας είναι όπως ακριβώς τη θέλουμε. Εδώ έχουμε το μείγμα μας με το κερί και το λάδι και τα βότανα. Βότανα της επιλογής μας, βάζουμε ό,τι θέλουμε. Μία επιλογή είναι να αγοράσουμε θέρια έλαια από ένα μαγαζί και να βάλουμε μέσα στην κεραλιφή μας. Δοκιμάζουμε με διάφορους τρόπους. Αυτός ο τρόπος που σας έδειξα είναι για να φτιάχνουμε μικρές ποσότητες για το σπίτι. Και εδώ βλέπουμε έτοιμα τα μικρά βαζάκια που θα βάλουμε την κεραλιφή μας. Πάμε να την προσθέσουμε και είναι και το τελευταίο βήμα για την παρασκευή της σπιτικής μας κεραλιφής. Για να βάλω καλύτερα την κεραλιφή μέσα στα μικρά βαζάκια, έβαλα σε ένα μπρίκι το οποίο να έχει αυτή την οπή εδώ μπροστά, ούτως ώστε να μπει μέσα στα βαζάκια πολύ εύκολα η κεραλιφή μας. Για να μεταφέρω την κεραλιφή από το ένα σκεύος στο άλλο, ζέστανα ελαφρώς το μπρίκι, ούτως ώστε να μην κολλήσει η κεραλιφή στα τυχώματα. Πάμε να το προσθέσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει το μείγμα σε όλα μας τα μικρά τα βαζάκια και η κεραλιφή μας είναι έτοιμη. Αυτή ήταν η διαδικασία, παιδιά. Έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή μια σπιτική θεραπευτική κεραλιφή. Μέσα μπορούμε να βάλουμε βότανα της επιλογής μας και να αποκτήσει η κεραλιφή την θεραπευτική ιδιότητα που θέλουμε. Αυτή ήταν η συνταγή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία πατεντιάρικη συνταγή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά.